Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση εγώ πνεύματι σου. Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ειδών Ιούδας ότι ο Ιησούς κατεκρίθη, μεταμεληθείς απέστρεψε τα τριάκοντα αργύρια της αρχιερεύση και της πρεσβυτέρης λέγον «Ήμαρτον παραδούς αίμα αθώων». Είδε είπον «Τι προσιμάς, σύ όψη». Και ρίψα στα αργύρια εν το ναό ανεχώρησε και απελθόν απήγξατο. Είδε αρχιερείς λαβώντες τα αργύρια είπον ου και εξεστιβαλήν αυτά εις τον κορβανάν, επί τιμή αίματος εστίν. Συμβούλιον δε λαβώντες, ηγόρασαν εξ αυτών των αγρών του Κεραμαίος εις ταφήν της ξένης. Διό εκλήθη ο αγρός εκείνος, αγρός αίματος έως της ημέρων. Τότε επληρώθη το ρυθένδια Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και έλαβον τα τριάκοντα αργύρια την τιμήν του τετιμημένου, όν ετιμήσαν το από Ιών Ισραήλ και έδωκαν αυτά εις τον αγρόν του Κεραμαίος, καθάς είναι τα ξέμι Κύριος. Ο δε Ιησούς έστι έμπροσθεν του ηγεμόνος και επιρώτησεν αυτόν ο ηγεμόν λέγον «Σι ή ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Ο δε Ιησούς έφυ αυτό «Σι λέγεις». Και εν το κατηγορήστε αυτόν υπό των αρχιερέων και των πρεσβυτέρων, ουδέν απεκρίνατο. Τότε λέγει αυτό ο Πιλάτος, ουκ ακούεις πόσα σου καταμαρτυρούσι, και ουκ απεκρίθη αυτό προς ουδέν ρήμα, ώστε θαυμάζειν τον ηγεμόνα λίαν. Κατά δε εορτήν ιώθη ο ηγεμόνα πολλήν ένα το όχλο δέσμιον ον ήθελον. Είχον δε τότε δέσμιον επίσημον λεγόμενον Βαραβάν. Συνηγμένον ουν αυτόν, είπεν αυτής ο Πιλάτος, «Τι να θέλετε απολύσω ημίν, Βαραβάν ή Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, ή διγάρ ότι διαφθόνων παρέδωκαν αυτόν. Καθημένου δε αυτού επί του βήματος, απέστειλε προς αυτόν η γηνή αυτού λέγουσα, μηδέν σοι και το δικαίο εκείνο, πολλά γαρέπαθον σήμερον κατόναρ δι' αυτόν. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι έπεισαν τους όχλους ή να αιτήσονται τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν απολέσωσιν. Αποκριθείς δε ο ηγεμόν είπεν αυτής, τι να θέλετε από τον δύο απολύσω ημίν, οι δε είπον Βαραβάν. Λέγει αυτής ο Πιλάτος, «Τι ουν ποιήσω Ιησούν των λεγόμενων Χριστών, λέγουσιν αυτό πάντες σταυρωθήτω». Ο δε ηγεμόν έφη, «Τι γαρ κακόν επίησεν, οι δε περισσός έκραζον λέγοντες σταυρωθήτω». Ειδών δε ο Πιλάτος ότι ουδέν ωφελεί αλλά μάλλον θόρυβος γίνεται, λαβών είδωρ απενύψατο τα σχήρας απέναντι του όχλου λέγον «Αθώος ημί από του αίματος του δικαίου τούτου, ημίς όψεστε». Και αποκριθείς πας ο λαός είπε «Το αίμα αυτού εφημάς και επί τα τέκνα ημών». Τότε απέλυσεν αυτοίς τον Βαραβάν, τον δε Ιησούν φραγγελώσας παρέδωκεν ή να σταυρωθεί. Τότε οι στρατιώτε του ηγεμόνος, παραλαβώντες τον Ιησούν εις το πρετόριον, συνήγαγον επ' αυτόν όλην την σπήραν και εκδύσαντες αυτόν, περιέθηκαν αυτό χλαμίδα κοκκίνην και πλέξαντες στέφανον εξ ακανθών, επέθηκαν επί την κεφαλήν αυτού και κάλαμον επί την δεξιάν αυτού και γονιπετήσαντες έμπροσθεν αυτού ενέπαιζον αυτό λέγοντες «Χαίρε ο βασιλεύς των Ιουδαίων» και εμπτήσαντες εις αυτόν έλαβον τον κάλαμον και έτυπτον εις την κεφαλήν αυτού
Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρώσε. Εξερχόμενοι δε εύρων άνθρωπων Κυριναίων ονόματι Σίμωνα, τούτον εγκάρευσαν οι ναύροι των σταυρών αυτού. Δόξα τη μακροθυμία.